νίκη. Πόλεμος. Είναι αυτό που μας βολεύει. Πρέπει όμως να... Κάποια στιγμή να βολευτούμε κι εμείς λίγο. Όχι, 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 όχι. Όλοι οι άλλοι μας βολεύουν. Εδώ όμως, σας λέω, εδώ όμως, πρέπει να έχουμε την τόλμη να αναγνωρίσουμε και τα λάθη. Αυτό ήταν λάθος. Αυτό ήταν λάθος που έγινε και το πληρώσαμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό ακριβώς όξινε τις καταστάσεις και έγιναν απίστευτες βαριές στο μέλλον. Γιατί δεν έγινε επειδή ο λαός, αλλά επειδή ενδιαφέρονταν για τη διανομή των περιουσιών των Τούρκων και ενώ ήταν σύμφωνο ότι θα γίνει πολιορκία και παράδοση της Τρίπολης, προσπάθησαν να την καταλάβουν για να μην υπάρχουν οι συμφωνίες παράδοσης ενός λαού. Καταλαβαίνετε. Εκεί ακριβώς είναι. Δεν φταίει ο λαός. Ο λαός ήταν οργισμένος. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λαός εύκολα διοικείται, εύκολα κουμαντάρεται και εύκολα παρασύρεται. Και το βασικό θέμα, εμένα με τροπιάζει το γεγονός ότι έχουμε περιγραφές οι οποίες κάνουν Γάλλοι περιηγητές, οι οποίοι βρέθηκαν μέσα στην Τρίπολη την ημέρα της κατάληψης της πόλης. Οι βιαιότητες και τα εγκλήματα που έγιναν από μεγάλο μέρος Ελλήνων που είχαν φανατιστεί και που είχαν ποτιστεί είναι απόλυτα φυσιολογικό, θα μου πεις. Μετά από 400 χρόνια σκλαβιά, τι περίμενες να κάνουν? Εκεί ακριβώς είναι. Όμως, ξέρετε, μία τέτοια παραφορά επηρέασε τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδος για 50 χρόνια. Και θα σας πω ένα απλό... Είναι η πρώτη σκέψη. Ναι. Η δεύτερη είναι αυτή που λέτε, σωστή. Ναι, ξέρετε κάτι, που είναι για μένα το μεγάλο σημείο σε μια επαφή ή ομιλία ιστορίας, να έχουμε την τόλμη να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην κρυβόμαστε. Γιατί βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εθνική προκατάληψη πάρα πολύ μεγάλη, ο λαός αγανακτισμένος και αυτό και εκείνο και τα άλλα. Όλα να κάνει ένα παραλληλισμό. Τώρα στη Συρία, αυτό που γίνεται, δεν μπορώ να σας πω, να σας μιλήσω με τέτοια εκλογία. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η δικασία υπήρχε όταν μπήκαν στην Τρίπολη. Όχι, κάνετε λάθος. Συγγνώμη, αυτό θα ρωτήσω. Υπάρχουν τοπικές διοικήσεις οι οποίες έχουν απόλυτη οργάνωση και συγκρότηση. Οι οποίες δεν δέχτηκαν γιατί αν γινόταν παράδοση δεν θα είχαν τα ανάφερα. Το οποίο θα τα έπαιρνε το κράτος. Ο Κολοκοτρώνης προσπάθησε με κάθε τρόπο να περιορίσει την κατάσταση αυτή. Όπως περιγράφεται στις πηγές και ο ίδιος στο Φωτάκο περιγράφει, κινδύνεψε να λιντσαριστεί από εκείνους οι οποίοι ήθελαν με κάθε τρόπο να λαϊλατίσουν οτιδήποτε ανήκει στους Τούρκους. Λέει χαρακτηριστικά, μέχρι και, τις ξύλινες επενδύσεις των τούρκικων σπιτιών τις φόρτωσαν σε μουλάρια και τις πήραν μαζί τους. Αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι είναι ο λαός εκείνος, εντάξει, ή ότι ο λαός. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αγανακτισμένοι. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πολλά πράγματα που δεν είναι λογικό. Όμως, όταν το 1871 έγινε το πρόβλημα εδώ με την αλφαγή από την οικογένεια Αρβανιτάκη έξω από το Βογιάτι, των Άγγλων και Ιταλών πρεσβευτών και τις οικογένειές τους και τις μετέφεραν, ξεκίνησαν την πολιτική τους ξεκινώντας από τα γεγονότα που προκάλεσαν Έλληνες, όχι όλοι, Έλληνες, στην Τρίπολη και την Κόρινθο. Ας το αφήσουμε όμως αυτό, Καποδίστριας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μακριά οπτική γωνιά, ευρεία οπτική γωνιά. Και θέλει με κάθε τρόπο να περιοριστούν οι αγριότητες μεταξύ των δύο λαών. Από την άλλη μεριά, οι Άγγλοι ενδιαφέρονται με κάθε τρόπο να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των Τούρκων απλών πολιτών και τις σχέσεις τους με το Σουλτάν. Γι' αυτό τι κάνουν? Υπογράφουν μία συμφωνία εδώ, η οποία λέει καθορίζεται αποζημίωση για τις τουρκικές περιουσίες στην Ελλάδα. Δηλαδή ένας ο οποίος φεύγει, που έχει οικογένεια και έχει 10 παιδιά και 3 γυναίκες. Ήταν η συνήθειά τους αυτή. Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, ο τρόπος ζωής ήταν. Θα πρέπει να πεθάνουνε.
αφού φεύγουν αναγκαστικά από την Ελλάδα, οι περιουσίες τους πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να μεταφερθούν ή να απολυθούν κατά την κρίση τους. Γι' αυτό λοιπόν, υπογράφεται εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που ο Καποδίστριας το δέχεται και το εφαρμόζει απόλυτα. Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα οι Τούρκοι να πουλήσουν τις περιουσίες τους σε Έλληνες σε διάρκεια ενός έτους. Θα μου πεις, μα είναι δυνατόν να περιμένει κανένας ένα χρόνο? Τα γεγονότα εξελίσσονται από μέρα σε μέρα. Όμως, και μόνο το γεγονός ότι αυτό αναφέρεται και αναγνωρίζεται, αυτό είναι ένα έξοχο στοιχείο διπλωματικής επιλίας που ο Καποδίστριας το δέχεται και ακριβώς αμβλύνει. Και έπειτα να σας πω και κάτι άλλο. Ένας αγαπημένος μου φίλος, ο πρώην πρέσβης της Κύπρου, ο Γιώργος ο Γιώργης, ασχολήθηκε με την διπλωματία του Καποδίστρια με τους Τούρκους κατά τη διάρκεια της εξουσίας του. Δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα? Είναι πάρα πολύ απλό. Ο Καποδίστριας είναι πολιτικός. Ξέρει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Ξέρει ότι η Τουρκία είναι γείτονας. Και ότι είναι αναγκαίο να αναπτύξει διπλωματικές σχέσεις μαζί τους. Όχι μόνο γιατί είναι γείτονες, αλλά γιατί το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού κεφαλαίου της Ελλάδος, της Τουρκίας, Κωνσταντινούπολη, Αντιόχεια, Σμύρνη, το έχουν Έλληνες. Άρα λοιπόν, βλέπετε πώς ακριβώς, πού ακριβώς στοχεύει. Δεν μπορεί να διακόψει τις επαφές μαχαίρι Τούρκοι από την μια μεριά, Έλληνες από εδώ. Μα οι Τούρκοι είναι σήμερα 80 εκατομμύρια. Και όπως λέει μια στατιστική, πολλαπλασιάζονται με ρυθμό 2,8 εκατομμυρίων ετησίως. Επίσης είναι μια άλλη υπόθεση, δεν το συζητάμε καθόλου. Όπως ξέρετε κάτι, πέρα από την αντιπάθεια, η οποία ανάγεται στον χώρο το συναισθηματικό, υπάρχει και η πολιτική πρακτική και η καθημερινή αναγκαιότητα. Ότι αυτοί οι Τούρκοι είναι εν δυνάμει μια αγορά, σε περίπτωση που έχουμε τη δυνατότητα να διαθέσουμε προϊόντα, ή συνεργασίας με κάτι. Τι μας εμποδίζει? Αυτό το κλίμα που δημιουργούμε εμείς. Ναι, αυτό όμως το σκεφτόταν ο Καποδίστριας, γιατί είχε αυτό το μυαλό. Ναι, αλλά είχε μετά... οι Έλληνες, όπως είπατε, αδράματοι. Μετά τον Καποδίστρια. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά ξέρετε κάτι. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια. Ακόμα το ίδιο. Μα εκεί ακριβώς είναι ότι η γνώση της ιστορίας και ο προβληματισμός πάνω στη διαμόρφωση των γεγονότων είναι εκείνο που μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε μια πιο οπτική γωνιά, πιο καθαρή οπτική γωνιά. Και να μην φανατιζόμαστε στον βαθμό που δημιουργούμε και υψώνουμε τύχη. Με τους ανθρώπους αυτούς μπορούμε να συνεργαστούμε. Βέβαια, στη διάρκεια των χρόνων, ναι, και διορθώστε με, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το τουρκικό κράτος, όπως και να το πούμε αυτό, έχει παγιωμένη μια τέτοια αντίληψη, συστηματική, και δεν νομίζω να την έχει επηρεάσει. Έχει κάνει του κόσμου τις γενοκτονίες και τις φαγές. Δηλαδή, εδώ η μία μπορεί να επηρεάσει, εκεί καμία. Πώς γίνεται? Ακούστε, όλα τα πράγματα έχουν τις επιπτώσεις τους στις διεθνείς. Η Τουρκία για τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων από το 1915 μέχρι σήμερα πληρώνει βαρύ τίμημα. Είτε το πιστεύετε, είτε δεν το πιστεύετε, η πραγματικότητα είναι αυτή και μόνο. Κανένας δεν έχει ξεχάσει τα 1,5 εκατομμύρια των Αρμενίων που το καλοκαίρι του 2015 εξοντώθηκαν, ή ακόμα την ίδια περίοδο το καθεστώς αυτό των μετανεοτούρκων προκάλεσε στον πόντο 360.000 νεκρούς. Εντάξει, δεν τα ξεχνάμε. Όμως εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ποτέ τα μεμονωμένα τα γεγονότα, και το τονίζω, εν γνώση μου το λέω, προκειμένου να εξετάσουμε, να κρίνουμε και να πάρουμε θέση σε πολιτικά γεγονότα μακράς διάρκειας. Ο Βενιζέλος είναι ο μεγάλος δάσκαλος. Τι είπε? Αφού έγινε η μικρασιατική καταστροφή και τον κάλεσαν για τη συνθήκη της Λοζάνης, είπε, η Τουρκία
ήταν ο μεγάλος μας εχθρός για 80 χρόνια. Από αύριο θα είναι ο μελλοντικός συνεταίρος μας. Γιατί? Γιατί αυτή ήταν η πραγματικότητα. Διότι έβλεπε μακροπρόθεσμα. Και όταν υπέγραψε το 30 το σύμφωνο φιλίας με τον Γεμάν, το έκανε και γινόταν εδώ στην Αθήνα το έλα να δεις. Προδότη τον ανέβαζαν, προδότη τον κατέβαζαν. Αλλά λέει, ο πόλεμος κάποια στιγμή τελειώνει. Κάποιος δικάει και κάποιος χάνει. Ιτηθήκαμε, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να πάρουμε ό,τι γίνεται περισσότερο από αυτόν που μας κέρδισε. Αλλά εδώ πρέπει η φιλία να γίνεται και τα δύο πρέπει. Διότι αυτές αμέσως μετά το 30, ήρθε το 35, ήρθε το 42, ήρθε το 55, ήρθε το 64, ήρθε το 74, έρχεται τώρα στα Ήμια και ακόμα θέλει. Άρα η φιλία είναι μόνο από εμάς. Αυτό εκφράζεται ως υποχώρηση. Ναι. Ενώ από την άλλη πλευρά είναι λιποφιλία. Και μα αυτό ακριβώς είναι εκείνο. Εδώ έχει θέση η πολιτική. Ότι απέναντι σε έναν άνθρωπο που ακολουθεί αυτή τη στάση, αυτή τη συμπεριφορά, που έχει αυτή την λυκοφιλία, που έχει αυτό το ενδιαφέρον να εκμεταλλευτεί και να καπηλευτεί τα πάντα, απέναντι σε αυτόν πρέπει να είναι η κατάλληλη πολιτική, ώστε να εκμηδενήσεις τις προτάσεις του και το μειονέκτημά μας να γίνει πλεονέκτημα. Αλλά αυτό χρειάζεται πολιτικούς ηγέτες. Έχουμε. Όχι. Κανένα δεν είναι πολιτική. Είναι για δείγμα. Ακούστε. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Θα σας πω όμως αμέσως μετά. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε πολύ ωραία συζήτηση. Να σας πω ένα λεπτό. Η Τουρκία είναι η τέταρτη δύναμη σε αριθμό στρατιωτών σε κόσμο. Έχει 580.000 τακτικό στρατό. Έχει 5 προς 1 σε σχέση με εμάς αεροπορία. Και τριπλάσια ναυτική δύναμη. Ο πληθυσμός της είναι οχταπλάσιος. Στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων υπάρχουν 80 εκατομμύρια Τούρκοι που όπως σας είπα προηγουμένως και όχι τυχαία πολλαπλασιάζονται με ρυθμό 2,8 εκατομμυρίων ελυσίως. Και να σας πω και κάτι άλλο έτσι για να αλλάξει λίγο το κλίμα. Σε μία μελέτη θέλησαν να δουν την αναλογία ανάμεσα στα παιδιά και τις γυναίκες. Δηλαδή πόσα παιδιά γεννάνε οι Ελληνίδες και πόσα γεννάνε όλες οι άλλες. Λοιπόν, στην Ελλάδα σε κάθε γυναίκα αντιστοιχεί 1,3 παιδιά. Στατιστικός όρος, δεν κόβουμε παιδιά στο μέση, έτσι. Στην Ιταλία είναι 1,8. 1 προς 1,8. Στη Γερμανία 1 προς 2,3. Στην Τουρκία 1 προς 5,2. Στα Σκόπια 1 προς 6. Και στο Μπουρούντι της Αφρικής 1 προς 8,5. Δηλαδή σε κάθε γυναίκα στο Μπουρούντι αντιστοιχούν 8,5 παιδιά. Βλέπετε λοιπόν ότι για ποιο λόγο εμείς που μένουμε στο 1,3 και η Τουρκία πάει στο 5,2 και επιδοτείται για τα πολλά παιδιά, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ισορροπία δυνάμεων. Πώς να την έχεις την ισορροπία δυνάμεων με όταν γεννιούνται καθημερινά κάθε χρόνο 5 φορές απάνω. Δηλαδή εμείς έχουμε 100.000 γεννήσεις και η Τουρκία 2,8 εκατομμύρια. Τι αναλογία είναι αυτή εκεί μέσα. Μισό λεπτό, είπε η κυρία Κάτι, ακούστε, αν υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα, τα στοιχεία περί θνησιμότητας, ναι, θα σας πω, τα στοιχεία περί θνησιμότητας ξεκινούν από τη μελέτη των αρχείων της Κέρκυρας του 1770. Εκείνη την περίοδο έχουμε στοιχεία που λένε ότι το 40% των παιδιών που γεννιούνται στην ηλικία 0, από 0 μέχρι 5 πεθαίνουν. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Η γιαγιά μου η μία έκανε 14 παιδιά, της έμειναν 6. Η άλλη έκανε 11, της μείνανε 3. Μεγάλη παιδική θνησιμότητα. Στην Τουρκία, η οποία δεν είναι μία Τουρκία, έτσι όπως λέμε να είναι ο κράτος,
υπάρχει η Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή, η οποία είναι λίγο πίσω από εμάς, και υπάρχει και η Ανατολή, που είναι άπειρα πιο πίσω. Και είναι γεννήσεις. Εντάξει. Σε αυτή την περίοδο της Ανατολής, την περιοχή της Ανατολής, τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τα στατιστικά, δείχνουν μια μεγαλύτερη παιδική θνησιμότητα. Δεν είναι όμως παράγοντας αποφασιστικός για τη διαμόρφωση της πολιτικής της χώρας. Η χώρα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει την πολιτική της με βάση τα στοιχεία και την πολιτική που ακολούθησε μέχρι τώρα. Παράδειγμα, οι γερμανικές εταιρείες όλες έχουν εργοστάσια στην Τουρκία. Εμείς έχουμε 24% λέει η κυβέρνηση ανεργία, που ουσιαστικά είναι 30 και παραπάνω. Στην Τουρκία είναι 11. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν παίρνουν μεγάλους μισθούς. Και λοιπόν τι έγινε? Το κόστος ζωής είναι ανάλογο. Δεν μας ενδιαφέρει αν παίρνουμε πάρα πολλά λεφτά και μας τα τρώνε με χίλιους δυο τρόπους και το ψωμί κάνει 5 ευρώ. Εντάξει, εκεί μπορεί να κάνει μισό. Θα εξετάσετε πάντοτε την αναλογία αυτή. Για να επανέλθω όμως λοιπόν σε αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία που λένε, ετούτο είναι η αποζημίωση στις τουρκικές περιουσίες, είναι εκείνο το οποίο ο Καποδίστριας το θεώρησε σαν παράγοντα που δεν έπρεπε να τον αποφύγει. Έπρεπε να το περιορίσει με κάθε τρόπο. Να μην γίνει αιτία για πολλαπλή δέσμευση της χώρας με δάνεια, αλλά ταυτόχρονα να έχει και το περιθώριο ενός μελλοντικού ελιγμού. Και ταυτόχρονα, κάτι που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εδώ, στον Καποδίστρια και στους Έλληνες, είναι η απόρριψη του αιτήματος να ενσωματωθεί η Κρήτη. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Αλλά δεν πειράζει και τόσο πολύ. Γιατί? Διότι αν δώσουν αυτά που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή την περιοχή, κοιτάξτε, περιοχή Αμβραντικού μέχρι τον Αλγυρό, Παγκασιτικός, δίνεται η περιοχή όλη αυτή εδώ, Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Εύβοια, αυτά δαιμονώνηση, οι σποράδες, βόρειες σποράδες, και Κυκλάδες μέχρι την Αμοργό, μέχρι εδώ. Είναι ακριβώς το σημείο που οι Τούρκοι ζητούν να γίνει διανομή της θάλασσας του Αιγαίου. Από εκείνη την εποχή το ζητάνε και το ζητάνε την επαύριο, να εδώ είναι. Αυτό είναι το... Σήμερα. Ναι. Και αυτό βέβαια γιατί. Διότι έχει αποδειχθεί ότι η περιοχή του Αιγαίου έχει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και αέρια και οτιδήποτε άλλο, και η Τουρκία με τη συνθήκη του Βενιζέλου, και τη λέω συνθήκη του Βενιζέλου εν επιγνώση, συνθήκη της Λοζάνης. Τι ακριβώς καθορίστηκε αυτή? Καθορίστηκε ότι υπάρχει γραμμή εδώ, η Παλοκρηπίδα είναι άλλο πράγμα, θα σας πω τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, είναι η περιοχή αυτή που ορίζεται πως είναι η Αιγιαλίτιδα ζώνη, ορίζεται στα 6 μίλια. Δηλαδή η Αιγιαλίτιδα ζώνη είναι η ναυτική περίμετρος, η θαλάσσια περίμετρος γύρω από κάθε νησί. Ενώ αντίθετα η Φαλοκρηπίδα, τι ακριβώς είναι? Επιτρέψτε μου να σας δείξω εδώ. Αν υποθέσουμε ότι, ότι έχουμε, δεν γίνεται, αλλά εν διάφορη περιπτώσει. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα νησί, η απόσταση από την ακτή μέχρι το βάθος της θάλασσας να γίνει 200 μέτρα, είναι αυτό που λογίζεται γύρω-γύρω η Φαλοκρηπίδα. Δηλαδή φανταστείτε αυτό εδώ, είναι ένα νησί. Από εδώ μέχρι να έρθει εδώ το βάθος της θάλασσας 200 μέτρα, όλη η περίμετρος λογίζεται ως η Φαλοκρηπίδα. Και αυτό βέβαια, γιατί τα 200 μέτρα είναι εκμεταλλεύσιμο έδαφος. Δηλαδή στα 200 μέτρα μπορείς άνετα να κάνεις οποιασδήποτε γεωτρήσεις και να βγάλεις από εκεί τα πάντα. Ο Βενιζέλος λοιπόν το καθόρισε πάρα πολύ σαφώς αυτό το πράγμα. Αλλά για να μην κάνετε και λάθος, γιατί γίνονται πάρα πολλές φορές, λέει ελληνική θάλασσα, αυτή εδώ ελληνική θάλασσα και τουρκικά καράβια. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, είναι μεγάλο ψέμα. Διότι εδώ θαλάσσια περιοχή, αυτή
που περικλείεται από την υφαλοκρηπίδα, από την γεωργητήτα ζώνη είναι ελληνική. Αυτό το μέρος εδώ, αυτό, ετούτο, 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 εδώ έξω από την Αθήνα, είναι διεθνίδατα. Άρα και οι Τούρκοι μπορούν να έρχονται και να κάνουν περίπατο. Και αυτό για να μην περνευόμαστε πολλές φορές λέγοντας ότι «Μα τι γίνεται!» Γιατί αυτό είναι αιτία του φανατισμού των ανθρώπων που δεν έχουν ενημέρωση. Αυτοί παραβιάζουν όμως. Είναι η αλήθεια. Δεν έχουν ενημέρωση. Υπάρχει, μισό λεπτό, θα σας εξηγήσω, και γι' αυτό. Η συνθήκη ορίζει 6 μίλια γύρω από τις ακτές κάθε νησιού, αλλά 10 εναέριου χώρου. Ο χώρος δηλαδή γύρω από εδώ είναι στα 10 μίλια. Και αυτό γιατί, διότι τα 10 μίλια δεν καλύπτονται από πλοιαρά, από αεροπλάνα. Η Τουρκία όμως αυτό δεν τον αναγνωρίζει. Όπως δεν αναγνώρισε και το δίκαιο της θάλασσας. 2 χώρες δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Αμερική και η Τουρκία. Γιατί, διότι εδώ έχουμε όλες οι χώρες στον κόσμο έχουν 12 μίλια γύρω από τα νησιά τους. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε 12 μίλια. Γιατί αυτό αποτελεί αιτία πολέμου για την Τουρκία. Ξέρετε για ποιο λόγο γίνεται. Γιατί η απόσταση από νησί σε νησί είναι μικρότερο από τα 12 μίλια. Άρα έχουμε 12 και 12, 24. Άρα η Τουρκία μένει μέσα και δεν μπορεί να βγει με κανέναν τρόπο. Άρα δεν το αναγνωρίζει. Να λοιπόν, πώς ακριβώς, είδατε από πού πήγαμε, από πού ξεκινήσαμε και πού πήγαμε. Μα είναι ένα ζωντανό, μάθημα. Ναι, μα εκεί ακριβώς... Αν ακούει η Τουρκία, δεν να μπει στο Αιγαίο, ας πούμε, το Ναι, το να μπει στο Αιγαίο έχει απόλυτο δικαίωμα. Είναι, καθορίζεται από διεθνείς συνήθειες. Όχι, ναι, δεν είναι προσωπικό, αν λέγετε εσείς. Όπως είπε η κυρία Μωρή, ότι πολλά από τα ελληνικά αεροπλάνα κατά τη διάρκεια των αναχαιτήσεων φτάσουν λίγο πέρα κοντά στην Καπαδοκία και επιστρέφουν. Δεν είναι ότι γίνεται. Και μάλιστα κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να σας πω, Ήρθε εδώ ο αρχηγός της αεροπορίας του Ισραήλ. Αφού του έκαναν λοιπόν ενημέρωση, είπανε, λέει ο ίδιος, θα ήθελα λέει, να είμαι σε ένα μαχητικό την ώρα της αναχαίτησης. Και πραγματικά τον πήγα στην Ανάγκρα και όταν δόθηκε σήμα ότι τουρκικό αεροπλάνα σηκώθηκαν, τον βάλουν πέρα και πάει. Γυρίζοντας, ήταν σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορούσα με κανέναν τρόπο να διανοηθώ αυτό που γίνεται στο Αιγαίο. Και είπε χαρακτηριστικά. Και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καλύτερη αεροπορία στον κόσμο από την ελληνική. Αυτή είναι κάτι, που επιβεβαιώνεται από τα πράγματα. Άρα λοιπόν, και κάτι για να ολοκληρώσω, μια και φαντάζομαι ότι φοβάμαι να σας κουράσω πλέον. Είναι ατελείωτα. Άρα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε, το ελληνικό κράτος είναι μετέωρο. Πού είμαστε τελικά? Είμαστε στο Μάρτιο του 1829. Θα σας πω, θα σας πω γιατί έχω πράγματα γι' αυτό. Τα είπα και θα τα δώσω πιο κάτω γιατί έχω ειδικό σλάιντ που είπε και καλά κάνετε. Οι κινήσεις του Καποδίστριας αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι διπλή. Πρώτα, ως μέγιστος πολιτικός που είναι, ακολουθεί προσεγμένη πολιτική. Γνωρίζει ότι οποιαδήποτε κίνηση είναι σε θέση να ανατρέψει τους πολιτικούς σχηματισμούς ή συσχετισμούς που υπάρχουν και ό,τι έχει κερδίσει μέχρι τώρα να το χάσει. Άρα, λένε πάρα πολύ ότι η πολιτική και η πολιτική είναι παίκτες ενός εξαιρετικά σκληρού παιχνιδιού σκάκι, όπου η κάθε κίνηση συνοδεύεται από πρόβλεψη για όλες τις μελλοντικές κινήσεις που αντιπάλουν. Αυτό λοιπόν έχουμε εδώ.
ακολουθεί, είπαμε, προσεγμένη πολιτική. Δηλαδή δεν απορρίπτει την απόφαση για αυτονομία. Μα είναι κέρδος μεγάλο. Δηλαδή όταν λέει αυτονομία σημαίνει ότι υπάρχει ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος ή έστω αυτόνομο, που όμως θα έχει ύπαρξη εν δυνάμει ανεξάρτητο. Βεβαίως. Τις βαθύτερες σκέψεις του όμως δεν τις αποκαλύπτει. Δηλαδή αυτό το πράγμα τι σημαίνει, ότι δεν μπορείς να αποκαλύπτεις θέματα που αφορούν την πολιτική της χώρας σου, ούτε ενεργώντας εν θερμό. Ο πολιτικός δεν ενεργεί εν θερμό. Διαμορφώνει την κατάσταση η οποία θα τον ευνοήσει για πολλά χρόνια μετά. Και το βασικό θέμα ποιο είναι, ότι μεθοδεύει τις κινήσεις του. Και θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η μεθόδευση. Συγχωρήστε με, όχι. Άλλο που πει, θα όχι, θα το κλείσω εδώ. Και εδώ. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο Καποδίστριας αντιδρά έντονα και διαμαρτύρεται. Γιατί? Διότι καθορίζεται ηγεμόνας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Ελλήνων. Δεν ρώτησαν κανέναν Έλληνα ποιον ηγεμόνα θέλουν. Είπαν ότι καθορίζουμε έναν ηγεμόνα κατά την κρίση μας. Διαμαρτύρεται για την απέτηση των δυνάμεων να απομακρυνθεί ο ελληνικός στρατός από τις περιοχές που κατέχει. Δηλαδή, τι πρότειναν οι Άγγλοι, ναι μεν θα σας τα δώσουμε αυτά, αλλά όποια στρατεύματα έχετε εδώ, νότια από τον Ισθμό. Δηλαδή, τι, αυτό σημαίνει παράδοση ανεφόρων. Πώς να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Όλες τις περιοχές που κέρδισαν οι Έλληνες σε αυτή την περίοδο, τις κρατάει τα επαναστατικά ελληνικά στρατεύματα. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ένα τέτοιο πράγμα θα γίνει. Και τηρεί προπαντός επιφυλακτική στάση για οτιδήποτε και γίνει. Δεν αναφέρεται, δεν εμπιστεύεται κανέναν και σε αυτό το πράγμα, αν κάνουμε ένα συσχετισμό ανάμεσα στην πολιτική του Καποδίστρια, του Κουμουντούρου και του Τρικούπη, που είναι η μέγιστη των πολιτικών σε αυτό το επίπεδο, θα δούμε ότι υπάρχει η ίδια πολιτική φιλοσοφία. Ενδεχομένως γιατί όλοι ανεξαιρέτως πήραν πράγματα από αυτόν. Λίγο χρονικό διάστημα μετά όμως, τα πράγματα για την Ρωσία και για την Αγγλία άλλαξαν. Οι Τούρκοι νικήθηκαν. Ο δρόμος για την Κωνσταντινούπολη είναι ανοιχτός. Η αγγλική πολιτική όμως τώρα βρίσκεται στριμωγμένη. Γιατί ο ρωσικός στρατός βρίσκεται ένα βήμα από την Κωνσταντινούπολη. Και εδώ ή θα πρέπει να κινηθεί προς την Κωνσταντινούπολη ή θα πρέπει να γίνει συμφωνία η οποία να αποκλείει την προέλαση των Ρώσων σε περιοχές οι οποίες είναι επίκαιρες. Έτσι λοιπόν, οι Ρώσοι έκαναν κάτι για να διασφαλίσουν τη θέση τους, αφού είναι νικητές, λένε, υπογράφεται, Νίκο Μάστρο, υπογράφεται το άρθρο 10 της συνθήκης, το οποίο τι καθορίζει, ένα πάρα πολύ απλό, ό,τι έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα δίνεται σε αυτή, δηλαδή περιοχή αμβραϊκικός, παγκασιδικός, από την Άρτα στον Βόλο δηλαδή, αυτή η περιοχή και κάτω. Ένα λοιπόν αυτό, θέμα ηγεμόνα, θέμα συμφωνιών για το μέλλον. Ναι, αλλά η Αγγλία όμως δεν θέλει η λύση να είναι ρωσική. Πώς θα την εκμηδενήσει λοιπόν αυτή την πρόταση. Η Τουρκία έχει ιτηθεί, οι Ρώσοι επικρατούν, έχουν εφαρμοστεί οι συνθήκες. Τι να προτείνει λοιπόν. Προτείνει ένα πράγμα. Ανεξαρτησία. Γιατί όταν οι Έλληνες ακούσουν ανεξαρτησία αντί για αυτονομία, αυτομάτως με ποιον θα πάνε, με τους Άγγλους. Άρα το θέμα της ανεξαρτησίας ή αυτονομίας δεν είναι θέμα συμπάθειας. Είναι αποκλειστικά θέμα διεθνών συσχετισμών. Έτσι λοιπόν εδώ προτείνεται η δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
και κάτι που, είχε, που πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κατά την μελέτη των όρων που θα επέβαλαν, ο Άγγλος Υπουργός των Εξωτερικών λέει το εξής. Στην περίπτωση κατά την οποία οι Ρώσοι ή οι Τούρκοι δεν συμφωνήσουν στη λύση αυτή, είναι πιθανή η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γιατί το είπαν αυτό? Το είπαν γιατί πράγματι μπορεί να γίνει? Όχι βέβαια. Ποιον ήθελαν να καλοπιάσουν? Τον ελληνικό λαό. Γιατί αν ήξεραν οι Έλληνες ότι οι Άγγλοι φροντίζουν γι' αυτό, τι θα έκαναν? Καμία σχέση με τη Ρωσία. Που η Ρωσία είχε κοινά συμφέροντα με τους Έλληνες και κοινή θρησκεία. Άρα εκμηδενίζει ποιον? Τη Ρωσία.